Ναι, οκ. Τι λένε. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο έχω μαζί με τον Στέφανο, γιατί όπως σας είπα και στο Instagram θα κάνουμε ένα Q&A challenge. Δεν έχουμε δει τις ερωτήσεις, θα πούμε τώρα πρώτη φορά για να είναι λίγο πιο αυθόρμητο. Και αποφασίσαμε να τις μοιράσουμε, να διαβάζω 20 εγώ και 20 ο Στέφανος, 40 στο σύνολο. Όποιες είναι παρόμοιες θα τις προσπερνάμε. Υπερβολή σας. Εγώ πιστεύω μπορούμε και παραπάνω. Γιατί? Κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και οι ίδιες όλες και να βγουν λιγότερες. Οπότε μπαίνω τώρα στο προφίλ μου. Ξεκινάω. Σας έχω πει να οι ερωτήσεις να ξεκινάνε με τη φράση ποιος είναι πιο. Έτσι με αφορμή το TikTok challenge που είχαμε κάνει τις προάλλες και μας άρεσε. Και είναι εμπνευσμένο από εκεί. Από το κλέψαμε trend, λίγα λόγια. Από αυτό το trend. Γι' αυτό δίνω τα credits. Και θα απαντάμε με το δαχτυλάκι. Ε? Με το δαχτυλάκι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω. Ναι. Μην χάσουμε το μέτρημα. Εντάξει, πάμε. Ποιος θα μπορούσε να κοιμάται όλη μέρα, σας αγαπάμε, να είστε καλά. Εγώ. Αλλά κανείς νομίζω τους δύο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κανείς. Αλλά αν θα μπορούμε να πούμε κάποιον εσύ. Δεύτερη. Ποιος είναι ο πιο πεισματάρης. Εσύ, εντάξει. Και ποιος είναι ο πιο ρομαντικός. Εγώ, για κάποιο λόγο είμαι. Γράφει και ο Ντίνας. Ποιος την έπεσε πρώτο σε ποιον όταν γνωριστήκατε και ποιος έστειλε πρώτο σε μήνυμα. Εγώ την έπεσα πρώτος και μου έστειλε πρώτη μήνυμα. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Ποιος είναι πιο λιγούρης. Εγώ. Και εγώ είμαι λιγούδα, αλλά... Καλά, καμία σχέση. Το συγκρατώ. Δεν συγκρίνεται αυτό το πράγμα. Ποιος φυλάει καλύτερα. Εγώ. Ποιος κάνει κουμάδα στο σπίτι. Εσύ. Ποιος είναι πιο ρομαντικός, το ξανάπουμε. Πιο θετικός άνθρωπος. Εσύ. Εγώ. Ποιος έκανε την πρώτη κίνηση, το πούμε. Ποιος είναι πιο ακατάστατος. Εγώ. Ποιος... Δεν είμαι πιο ακατάστατος. Εσύ είσαι πιο ακατάστατος. Εσύ είσαι ακατάστατη. Απλά εγώ δεν σου λέω τίποτα. Και εσύ είμαι όλη μέρα. Πήρε. Καλά, εντάξει. Μακάρι να χεστώ. Πες, μίλα. Πες. Ποιος είναι πιο νοικοκύρης. Εγώ. Εγώ. Εγώ ξεκάθαρα. Μην δείξω τώρα που είναι το σπίτι. Τώρα ένα παράδειγμα. Και το σπίτι μένουμε εκεί δύο μέσα, δεν μένω μόνος μου. Τα πράγματα σου είναι εκεί. Εκεί, συγκεκριμένα. Ποιος είναι ο πιο καλός μάγειρας. Εγώ. Εκεί τώρα, εκεί. Εγώ, ανέβει πολύ. Subscribe στον κύριο Πετρεχή. Πώς λέγεται, πώς θα κάνω αυτά στο YouTube. Swipe up. Ποιος έχει το καλύτερο στυλ. Τώρα πώς είσαι, πώς έχω χάσει το μέτρημα, καταλαβαίνεις. Δεν θυμάμαι. Έλα, λέγε, δεν πειράζει. Ποιος είναι ο πιο ζηλιάρης. Εγώ. Ποιος έχει πάντα δίκιο. Εσύ, αλλά δεν έχεις δίκιο. Έχεις άδικο. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, αυτό είναι το θέμα. Εγώ έχω πάντα δίκιο, απλά δεν το λέω. Γιατί άμα το πω, θα κάνουμε να μιλήσουμε κανένα μήνα. Προχώρα. Ποιος λέει πρώτη συγγνώμη μετά από ένα καυγά. Εγώ. Χωρίς να φταίω. Να λένε οι άνθρωποι, λέει αγαπητοί. Χάσατε πάσα εδώ. Είναι γυρεότερη αυτή. Ποια είναι? Αλλά είναι γυρεότερη αυτή. Έλα, μην το έλα. Ποιος αντιμετωπίζει με περισσότερο ψυχραιμένα πράγματα. Εγώ. Ποιος είναι πιο νευρικός. Εγώ. Σε να το κάνω, ναι. Επειδή είσαι αυτό το χάρισμα να έχεις νεύρα και να μην μιλάς. Εγώ όταν έχω νεύρα θα με το λύσω, γι' αυτό είμαι νευρικός. Και μου προκαλείς νεύρα και δεν μιλάς. Δεν μιλάμε μόνο για τσακωμό. Α, μόνο τότε έχω νεύρα. Όχι γενικά, όχι γενικά, γενικά είμαι νευρικός. Και ο ζηλιάρης το είπαμε. Ο χορηγό μας. Τώρα θα πάρουμε κάνουν και άλλες ερωτήσεις. Ποιος είναι ο πιο γκρινιάρης και πιο ψυχαναγκαστικός. Εσύ. Τι κοιτά, μην με κοιτάς καν. Στο ψυχαναγκαστικό σε έχω κολλήσει λίγο και εσύ είσαι κάποιος ψυχαναγκασμός. Οι οποίοι είναι. Εντάξει, εγώ πιο πολύ. Ποιος είναι ο πιο δουλευταράς. Εγώ. Εγώ. Σε κάθαρα. Ποιος κάνει περισσότερα cheat day. Είμαι ένα cheat day όλη μέρα. Δεν κάνω. Ποιος κάνει. Πώς λέγεται το αντίθετο του cheat day. Άμα κάνω καλά, κοίτα, δεν φαίνομαι. Δεν πειράζει, σήκω.
Ξέρει ο κόσμος ότι είσαι 1,82. Κούκλα μου. Ποιος είπε πρώτος αγαπώ. Ποιος είπε πρώτος αγαπώ. Αλλά είμαι σίγουρα εγώ. Κατατσίκαστο. Έτσι πρέπει να το πω. Πραγματικό, ποιος έκανε το βήμα για την επανασύνδεση όταν χωρίσατε για λίγο καιρό. Σκληρό, ωραία ερώτηση. Εγώ. Ποιος είναι ο μονίμος με νεύρα. Μυρκέτα. Ποιος κάνει πίσω στο τσακωμό. Δεν ξέρω, Ζουζού. Μέχρι και εσύ ξέρεις την απάντηση. Ποιος συμβιβάζεται πιο εύκολα. Ποιος είναι πιο ευέξαπτος. Ποιος είναι πιο εγωιστής, η Μυρκέτα. Πιο οργανωτικός. Δεν το έχουμε πει αυτό. Εσύ. Ποιος είναι πιο συναισθηματικός, εκδηλωτικός στις σχέσεις σας. Αισθηματικός και ρομαντικός, το είπαμε και πριν. Εκδηλωτικός λέει. Α, εκδηλωτικός. Ποιος ήταν και υπομενιάρης. Δεν κρύβεται, ξεκινούσε εδώ. Ποιος είναι αυτός, έχει γράψει. Ποιος ήταν πιο κομμενιάρης, ποιος είναι πιο πλούσιος. Σκληρός. Σκληρός ο Ριανός, μπρο. Ποιος είναι πιο πιθανό να κερατώσει πολλά γυλιά από ιερά πέτρα. Αν δεν είναι χρειάρια μας, περιβόλη. Ποιος κερατώνει πιο γυλιά. Ποιος κερατώνει πιο γυλιά από έμπειρα. Ποιος πια θα άλλαζε πιο εύκολα επάγγελμα. Δεν ξέρω τώρα, και οι δύο αγαπάμε τα επαγγέλματά μας. Ναι, όχι. Τα επαγγέλματά μας, σωστά το πω. Ποιος είναι πιο γενικός, εξωστρεφής, όταν γνωρίζει φίλους παρέα του άλλου. Δείξε και τη ζούσε με παιδί. Βέβαια και εγώ στην ηλικία σου πιο κοινωνική μου. Δεν είσαι ποτέ κοινωνική. Ποιος κάνει τις δουλειές στο σπίτι. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξοδέψει όλα τα χρήματα σε ασήμαντα πράγματα. Εννοείται εγώ. Ποιος έχει περισσότερο χιούμορ. Ναι. Ποιος είναι πιο έτοιμος να γίνει γονιός. Η Ζούζου. Ποιος είναι πιο ντίβα. Ποιος φοράει τα παντελόνια στις σχέσεις σας. No thinking γι' αυτό ρε. Ποιος πηγαίνει περισσότερες βόλτες στη Ζούζου. Ζούζου επειδή τα έχει τέλει για κάποιο λόγο. Ποιος είναι πιο δημιουργικός στον ελεύθερο χρόνο του. Το football manager, ποιο είναι δημιουργικό, δεν ξέρω. Ποιος είναι πιο σπάταλος. Ποιος θέλει συνήθως τον καφέ. Ποιος είναι πιο τσιγκούνης. Είμαι πιο συγκρατημένη. Τσιγκούνης. Τσιγκούνης. Σπάταλος. Είμαι. Ποιος έδωσε το πρώτο φιλί. I'm sexy and I know. Εγώ. Μαζί πήγαμε. Μαζί. Ένα τετριακό. Ποιον αγαπά περισσότερο η Ζούζου. Τέλεια ερώτηση. Τι λες, μωρέ! Τι λες, τι λες! Καλά, το έχεις δει. Πώς το έχεις καταλάβει αυτό, δηλαδή. Φαίνεται. Στα μάτια της. Και θα τρομάζει που έγινε πάνω πάνω. Σκυλίσια γλώσσα. Μάτια της είπα, δεν είπα ότι μου μίλησε. Δεν είπα ότι μου μίλησε. Τα μάτια... Τα μάτια λένε πολλά. Αυτός είναι δυνατό. Τα μάτια της έχει καταράκτη, Τσίκο, the eyes, never lie. Έχει καταράκτη, οπότε μήπως νομίζεις ότι σε κοιτάει. The eyes, Τσίκο, they never lie. Ποιος είναι πιο κλαψιάρης, Μυρκέτα. Καλησπέρα Κώστας, είμαι ο Κεράτος στο Στέφανο. Μάρτα μωρέ. Ποιος είναι πιο καριερίστας. Εσύ. Αλλά έχω κάνει πίσω. Έχει κάνει πίσω. Ποιος είναι πιο θανό να μεθύσει και να γίνει ρεζίλη. Εγώ. Καλησπέρα η Ελένη, είμαι, θα της το πεις εσύ, να της το πω εγώ της Μυρκέτας. Έλα μου, έλα, τώρα τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό ήταν αυτό το βίντεο. Πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε και να σας κάναμε λίγο να γελάσετε. Θέλω να σας κάνω και ένα house tour που τόσο μου ζητάτε όλο αυτόν τον καιρό. Απλώς είναι κάποια σημεία στο σπίτι που έχω αφήσει μισοτελειωμένα και δεν θέλω να το κάνω ακόμη. Αλλά θα το κάνω μέσα σε αυτό το μήνα. Και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλιά και πολλά! Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την Tom Ford που ήταν κοντά μας. Όλο βλακίες λες. Αυτό ήταν αυτό το βίντεο. Ελπίζω να περάσατε ωραία μαζί μας. Έτσι περνάμε εμείς την μέρα της εδώ. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Όλη μέρα έτσι. Μια χαρά, χαμόγελο, λουλούδια, μυρωδιές. Όχι, τα έχουμε καλάβος. Ελπίζουμε να... Με έχει κοπλάρει και εμένα. Από τον τρόπο. Thank you.
εκεί. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε σε τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να περάσουμε σε τηλεφωνικές γραμμές. Τι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και όλα τέλεια. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας. Ξανά, έλα, σταματάς. Θα το ξανακάνουμε τώρα. Αυτό ήταν ωραίο αυτό. Δεν ήταν. Έλα, ρε. Ένα, δύο, τρία, λοιπόν. Αυτό ήταν αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να περάσετε ωραία μαζί μας. Και... Άστο ρε, μια χαρά ήταν το προηγούμενο. Και τι τα πω. Πάμε, ένα, δύο, τρία. Είσαι 62, κάτσε κανονικά. Δεν μπορώ, φαίνομαι. Είμαι κάπου εδώ, μα κάτσε εκεί. Άντε ρε αγάπη μου, τελείωνε. Γεννήσαμε και ένα κορίτσι. Αυτό ήταν αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Μα θα κάνουμε σπρώμη συνέχεια και δεν το καπέλο, θα βανιστεί το μαλλί. Δείξε το μαλλί. Λοιπόν. Αυτό ήταν αυτό το Q&A challenge. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Γράψτε μα εδώ στα σχόλια ποιο σα άρεσε πιο πολύ. Πότε αν σα άρεσε πιο πολύ, αστείο εγώ θα το μπορούσαμε να κάνει YouTube βίντεο. Ποτέ δεν θα κάνει. Οπότε να είστε δημιουργικοί. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα ευχαριστήσουμε κάπου εδώ τους χορηγούς μας, τον κόσμο που είναι κοντά μας, σε όλες τις δύσκολες στιγμές που έχουμε περάσει. Ξεκάθαρα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς, το αξίζετε. Ποιος είχε τον κόσμο. Και αυτά. Λοιπόν, φιλιά, φεύγω δεν κάνω μάλλον. Ωχ, Θεέ μου, κουράστηκα. Βλόγκαρε, η αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, τώρα σοβαρά. Θα το πούμε στο επόμενο. Θέλω πάρα πολύ να σας κάνω ένα house tour, συνέχεια μου ζητάτε. Απλώς θέλω να φτιάξω κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι που εγώ το φύσεις. Να κάνω. Αφού είπες να φύγεις! Απλώς θέλω να φτιάξω κάποια... Έλα, ρε μάνα, εγώ θα κάνουμε κάτι βίντεο. Δεν μπορώ. Έλα, άσε με να το τελειώσω. Τώρα θα βρει γιώτος το παιδί. Λοιπόν, πάμε ξανά. Σοβαρά τώρα. Με αποζητώνησε, δεν μπορώ.